Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην επανέναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Είμαστε ήδη κάπως καθυστερημένοι, αλλά μην ανησυχείτε. Δυστυχώς, και πρέπει να το επαναλάβω, δυστυχώς, ένας από τους τρεις ομιλητές που αποτελούν τη δική μας ενότητα για σοβαρούς προσωπικούς λόγους έχει ακυρώσει τη συμμετοχή του. Και επομένως, ως προς το χρόνο, η ελαφρά καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί θα αντισταθμιστεί. Όπως έχετε ήδη δει στις περιγραφές των ανακοινώσεων, η δική μας ομάδα θα ξεκινήσει με τον εκλεκτό συνάδελφο του Πανεπιστημίου της ΛΟΥ, τον κύριο Βασίλειο Σαμπατακάκη, ο οποίος, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους ομιλητές, θα μας μεταφέρει στο μακρινό και παγωμένο βορρά της Ευρώπης. Θα μιλήσει για δύο Σουηδούς περιηγητές και τη σχέση που ανέπτυξα με το νησί μας. Βέβαια, η σχέση της Κύπρου με τη Σουηδία είναι γνωστή σε όλους εξαιτίας του μεγάλου αρχαιολόγου του Άινα. Αλλά ο κύριος Σαμπατακάκης θα μας μιλήσει για πιο πρώιμες εκφράσεις του σουηδικού ενδιαφέροντας προς το νησί μας. Ας τον απολαύσουμε λίγο. Θέλω να ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας την κυρία, θα έχετε κουραστεί τώρα, την κυρία Χατζηπαναγιώτη Σαγκμάιστερ, επίσης το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου για την οργάνωση, την Οργανωτική Επιτροπή και το Ζέφυρο, δεν θα ξεχάσω, που έχουμε συνεργαστεί όλοι. Θα μιλήσω για δύο Σουηδούς που έδρασαν το 1800, το 18ο αιώνα, που ο οποίος 18ος αιώνας για τη Σουηδία τουλάχιστον θεωρείται ο αιώνας των περιηγητών, είναι και ο αιώνας όπου έκαναν πάρα πολλοί νέοι αυτό το ταξίδι, το Grand Tour που λεγόταν, το μεγάλο ταξίδι. Οι νέοι αυτοί ήταν συνήθως ευγενείς και πλούσιοι και πήγαιναν στην Ευρώπη σε διάφορα μέρη για να ζήσουν πάλι την παλαιότερη, την νορμαρική αρχαιότητα, αλλά και έψαχναν επίσης να βρουν την Ευρώπη της εποχής, την Ευρώπη δηλαδή των βιβλιοθηκών, την Ευρώπη του διαφωτισμού, την Ευρώπη της αριστοκρατίας. Κάθε περιηγητής είχε διαφορετικά κίνητρα και πήγαινε σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό και οι πόλεις έλξης διαφέρουν. Αυτό αλλάζει ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε περιηγητή. Κοινό χαρακτηριστικό όλων όμως είναι ότι, για στα ενδιαφέροντά τους, είναι ότι οι πόλεις της Μεσογείου αποτελούν συνήθως ένα πόλο έλξης για αυτούς που έχουν κάποια ιδιαίτερες προτιμήσεις για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Κύπρος δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκαταλέγεται στις κύριες προτιμήσεις των περιηγητών. Μικρή όπως ήταν στην επικράτεια του Οθωμανού Σουλτάνου, δύσκολα θα μπορούσε να ήταν χώρα προορισμού. Περισσότερο αποτελούσε ένα ενδιάμεσο σταθμό για τους περιηγητές εκείνους που ταξίδευαν σε περιοχές όπως οι Άγιοι Τόποι, η Αίγυπτος και η Μέση Ανατολή. Εκτός όμως των πλούσιων που είπαμε προηγουμένως και των ευγενών, έχουμε και ταξιδιώτες που είχαν μόρφωση και επιστημονικά ενδιαφέροντα και αρκετές φορές αυτοί ταξιδεύουν στην Μεσόγειο και στα νησιά της Μεσογείου και συνήθως τα ταξίδια τους τα χρηματοδοτεί ή το Σουηδικό κράτος ή τα χρηματοδοτεί ή ιδιωτικοί φορείς. Στη Σουηδία του 18ου αιώνα η βασιλική αυλή έχει χάσει τη δύναμή της, η Βουλή έχει αποκτήσει δύναμη και εξουσία και ταυτόχρονα η επιστήμη και η οικονομική ζωή απελευθερώνονται και μπορούμε να μιλήσουμε για μια πραγματικά νέα εποχή. Η χώρα διέθετε οικονομικούς αντιπροσώπους και σε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την οποία είχε αρκετές οικονομικές δοσοληψίες. Κρατούσα οικονομική αντίληψη το 17ο και το 18ο αιώνα, στην Ευρώπη ήταν ο μερκαντιλισμός, που τον αποκαλούμε μποροκρατία στα ελληνικά, σύμφωνα με την οποία αυτή τη θεωρία ζητούμενο ήταν η αύξηση των εξαγωγών σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των εισαγωγών. Συνεπώς, η συσσόρευση πλούτου θεωρείται αναγκαία για την ευημερία ενός κράτους. Ειδικότερα για τη Σουηδία, το εμπόριο χωρίς μεσάζοντες στον χώρο της Μεσογείου
θεωρήθηκε αναγκαίο. Εξάλλου, η ασφάλεια στη Μεσόγειο για τα σουηδικά πλοία ήταν εφικτή λόγω σύμβασης ειρήνης που είχε συνάψει η Σουηδία με τις βορειοαφρικανικές χώρες. Και έτσι οι θαλάσσιες μεταφορές αγαθών ήταν ασφαλείς. Το 1732 το Εθνικό Συμβούλιο Εμπορίου Σουηδίας ανέθεσε... το ξέχασα. Λοιπόν, εδώ για τους περιηγητές είναι για τα ακριβώς πώς τι θέλουν να δουν αυτοί. Λοιπόν, το 1732 το Εθνικό Συμβούλιο της Σουηδίας ανέθεσε στον Έντουαρτ Κάρλεσον και στον Καρλ Φρέντρικ Βον Χέπκεν τη συλλογή πληροφοριών γύρω από την εμπορική κατάσταση στη Μεσόγειο. Εδώ έχουμε τον Κάρλεσον. Αυτοί ταξίδεψαν μαζί στη Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία και Ιταλία και αργότερα το 1733 συνέχισαν το ταξίδι τους στην Κύπρο, την Ιερουσαλήμ, την Αίγυπτο, το Σουέζ και το Σινά. Η ταξιδιωτική περιγραφή για την Κύπρο δίνεται σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, δηλαδή νομίζουμε ότι το γράψανε και οι δύο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο Κάρλεσον, ο οποίος λεγόταν Κάρλσον πριν, αλλά το Κάρλεσον το έλαβε από το βασιλιά όταν χρήστηκε ευγενής, γιατί το ημερολόγιο αυτό έχει βρεθεί, η ταξιδιωτική αυτή περιγραφή υπάρχει στο ημερολόγιο του Κάρλεσον και επειδή ακριβώς και αυτός το έστελνε προς δημοσίευση στις εφημερίδες του Στοχόλμης. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση. Υπήρχε μια μεγάλη εφημερίδα Στοχόλμη που λεγόταν Γενική Εφημερίδα της Στοχόλμης, όπου διάφοροι περιηγητές, όχι μόνο αυτοί, αλλά και αργότερα του 1770-1780, έστελναν περιγραφές και τις δίναν σε συνέχεια στην εφημερίδα αυτή. Ακριβή ημερομηνία για την αύξηση στην Κύπρο δεν υπάρχει. Χρονική αναφορά υπάρχει μόνο στον τίτλο της περιήγησης που εκδόθηκε το 1760 μαζί με άλλα κείμενα σε ένα συλλογικό τόμο. Ο τίτλος είναι «Μικρή επιτόπια περιγραφή της νήσου Κύπρου», γραμμένη το καλοκαίρι του 1733 από τον ανώτατο σύμβουλο της Βασιλικής Αυλής και μέλος του τάγματος του Πολικού Αστέρα, κύριο Έντουαρτ Κάρλεσον, κατά την περιοδία του στην Ανατολή. Εδώ το βλέπουμε, αυτός εδώ είναι ο Πολικός Αστέρας που έχει βάλει. Αυτή βέβαια είναι μια ιδεαλιστική γραβούρα. Λοιπόν, το κείμενο αυτό για την Κύπρο αποτελείται από 4.000 λέξεις. Πρώτα δίνονται ορισμένα στοιχεία για τη γεωγραφική θέση της νήσου, στη συνέχεια περιγράφονται οι πόλεις της Κύπρου. Η πόλη της Κύπρου, δίνονται πληροφορίες για τη δημογραφία, την οθωμανική διοίκηση, το κλίμα, την παραγωγή αγαθών, την ποιότητα των αγαθών και την ετήσια παραγωγή των αγαθών. Άλλωστε, ο πραγματικός λόγος που γράφει ο Κάρλεσον την ταξιδιωτική περιγραφή του είναι ακριβώς αυτά το τι θα μπορούσε να πάρει κάποιος από την Κύπρο, από αγαθά. Οι πόλεις που περιγράφει είναι η Λευκοσία, η Αμόχωστος, η Πάφος, η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Κερίνια και η περιοχή όπου υπήρχε η αρχαία πόλη Χίτρη. Τη Λευκοσία την περιγράφει ως μια πόλη όπου στο κάθε σπίτι υπάρχει ένας φοίνικας και ένας ωραίος κήπος που προσδίδουν μια πολύ ευχάριστη θέα στον ταξιδιώτη, ακόμα και όταν αυτός φτάνει το καλοκαίρι που ο δυνατός ήλιος τα έχει κάψει όλα. Βλέπει μεγάλες και πολυτελείς εκκλησίες που όμως έχουν μετατραπεί σε τζαμιά. Για τους κατοίκους σημειώνει ότι ζουν από την κτηνοτροφία και την παραγωγή βαμβακιού. Από την Αμόχωστο περιγράφει τα τείχη που περικλείουν την πόλη, την τάφρο γύρω από αυτά και την αλυσίδα με την οποία κλείνει η είσοδος του λιμανιού τα βράδια. Κατηγορεί τους Τούρκους για την τεμπελιά τους και την αδιαφορία τους, που έχει ως αποτέλεσμα να γεμίζει άμμο η είσοδος του λιμανιού, που καθιστά αδύνατο τον ελιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων. Αναφέρεται στα μικρά κάστρα που υπήρχαν στις ειδόζους των λιμανιών ως αποτρεπτικά για τους Μαλτέζους πειρατές, που όπως γράφει ο ίδιος τους είδε να προσεγγίζουν με ιστιοφόρα να αποβιβάζονται στη στεριά και να λαφυραγωγούν τουρκικά πλοία. Την Πάφο τη βλέπει ως μια κατεστραμμένη πόλη με ειδωλολατρικά κατάλοιπα όπου διοργανώνονται ετησίως απρεπείς εορτές προς τιμή της Αφροδίτης και κάνουν θυσία στο όνομά της σε μια πηγή που αποκαλείται Λαφοντάνα Αμορόσα. Για τους προτεστάντες της εποχής του Κάρλεσον, η ύπαρξη εορτών προς τιμή της Αφροδίτης ήταν φυσικά κάτι πολύ σκανδαλιστικό. Τη Λεμεσό την περιγράφει ως τη μεγαλύτερη πόλη στο νησί και αναφέρει μια δοξασία ότι υπάρχει ένα χωριό με το όνομα
Angle Seed, δεν ξέρω να το προφέρω σωστά, λόγω της ύπαρξης πολλών παιδιών από τη συνέβρεση Άγγλων ανδρών και γυναικών της Κύπρου. Τη Λάρνακα την παρουσιάζει σε ένα μεγάλο λιμάνι που φιλοξενεί τους προξένους των διαφόρων χωρών, τους εμπορικούς και ναυτιλιακούς οίκους, καθώς και το Τελωνείο που το θεωρεί ως το κέντρο των εισαγωγών και των εξαγωγών. Η Λάρνακα που είχε συγκεντρώσει και όλους αυτούς τους προξένους και αντιπροσώπους και είχε τις εκκλησίες και μονές, θα πρέπει να ήταν και η πόλη που, όπως γράφει αυτό, συγκέντρωνε τους περισσότερους φράγκους, γιατί αισθανόντουσαν μεγαλύτερη ασφάλεια εκεί. Δίνει στοιχεία επίσης για δύο μοναστήρια. Τη μονή των Observantins ή Patres Terrae Sanctae, όπως αλλιώς ονομάζονται, την οποία καταγράφει ως μία από τις μεγαλύτερες της Ανατολής με 30 έως 40 μοναχούς. Η δεύτερη μονή είναι η μονή των Καπουτσίνων, που λέει ότι είναι μικρή, ευχάριστη και έχει μόνο 2 μοναχούς. Σε μικρή απόσταση από τη Λάρνακα αναφέρει ότι υπάρχει ένα τουρκικό ιερό που το αποκαλούν μικρή Μέκα. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι εκεί είναι θαμμένη η μητέρα του πατρός του Μωάμεθ, η γιαγιά του δηλαδή, ο τόπος γέρει εκτίμησης μεταξύ των μουσουλμάνων και τον επισκέπτονται από διάφορα μέρη της γης. Αν και απαγορευόταν αυστηρά στους μη μουσουλμάνους να εισέλθουν, ένα βράδυ μαζί με άλλους 2 Άγγλους εμπόρους τους επετράπει να εισέλθουν από τον δερβίση που φιλούσε το ιερό. Αντίκρισαν εκεί ένα φέρετρο που βρισκόταν σε ένα μικρό θολωτό τζαμί πάνω στο έδαφος. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με ένα πράσινο ύφασμα, όπου ήταν και ντυμένα διάφορα εδάφια του Κορανίου, ενώ πάνω του προσκυνητές είχαν αποθέσει και ντυμένα μαντίλια. Υπήρχε επίσης ένα λάβαρο που λεγόταν πως το είχε χρησιμοποιήσει ο Μωάμεθ στις εκστρατείες του. Για την Κερίνια δίνει στοιχεία για το λιμάνι και την επικινδυνότητά του, καθώς αναφέρει πως επειδή ακριβώς είναι πολύ ρηχό και οι άνεμοι σφοδροί, τα πλοία αγκυροβολούν έξω από αυτό και 2 μικρά γαλλικά ιστιοφόρα μεταφέρουν τα εμπορεύματα από τη στεριά στα πλοία. Τα τουρκικά πλοία από το φόβο των Μαλτέζων πειρατών και άλλων χριστιανών κουσάρων δεν πλέουν στην περιοχή. Για την περιοχή που υπήρχε η αρχαία πόλη των Χίτρων αναφέρει ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά πάρα πολλούς καλά οργανωμένους κήπους στους οποίους υπήρχε παραγωγή μεταξιού, βαμβακιού και οπορικών. Γράφει επίσης ότι υπάρχει άφθονο νερό που διανέμεται στους κήπους και επιπλέον θέτει σε λειτουργία 40 νερόμυλους. Εντυπωσιάζεται από 3 μικρά φρούρια που υπάρχουν στην κορφή του βουνού και ιδρύθηκαν από το βασιλέα, όπως γράφει Ιάκωβο τον Πρώτο, κατά την εχθρόνησή του το 1382. Το βουνό είναι τόσο απρόσιτο και γράφει ότι το βουνό είναι τόσο απρόσιτο και που δεν καταλαβαίνει πώς κατάφεραν να χτίσουν αυτά τα φρούρια. Φτάνοντας στην κορυφή του βουνού, βλέπει αρκετά καθαρά την οροσειρά του Λιβάνου και την περιγράφει και τα όρη της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γράφει, αυτές τις πληροφορίες τις πέρανε και οι αργότερα Σουηδοί περιηγητές, τις πέρανε πάντοτε από τους προξένους, ανεβάζει τον πληθυσμό της Κύπρου στους 80.000 κατοίκους. Λόγω της αυθονίας των αγαθών που υπάρχουν στο νησί, θεωρεί ότι οι κάτοικοι οθούνται στις απολαύσεις και την άτακτη ζωή. Η χαλαρή ζωή των γυναικών δεν έχει μειωθεί και οφείλεται στο γεγονός ότι η Αφροδίτη επέλεξε ως τόπο διανομής την Κύπρο. Είναι σίγουρο ότι αυτές οι σκαμπρόζικες πληροφορίες ήταν καλοδεχούμενες στη Γενική Εφημερίδα της Στοχόλμης, όπου είχαν δημοσιευτεί αποσπάσματα από τις επιστολές του. Το κλίμα του νησιού το θεωρεί ανθυγιεινό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και του υποδάφους που είναι πλούσιο σε άλατα και εκπέμπει υδρατμού στην καλοκαιρινή περίοδο. Ο Κάβλεσον γράφει ότι το βραδινό αεράκι επιτρέφει σε κάποιον να κοιμάται στην ταράτσα του σπιτιού χωρίς να φοβάται τίποτα. Θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ασφάλεια. Και η ασφάλεια για τους περιηγητές της Σουηδίας ήταν ένα από τα σοβαρότερα θέματα που ασχολούνται, γιατί έχω ασχοληθεί γενικά μόνο με τους Σουηδούς περιηγητές. Κοιτάζα την ασφάλεια και το αν υπήρχε καθαρό νερό και ψωμί εκεί που πήγαιναν. Το τραγικό είναι ότι οι 2 άλλοι για τους οποίους γράφω, οι οποίοι πήγαν στην Ελλάδα, πέθανε και οι 2 από νερό που ήταν μολυσμένο. Αν και ο τόπος έχει αυθονία αγαθών, υποφέρει, γράφει, από έλλειψη νερού. Όμως παράγονται αρκετά προϊόντα και η παραγωγή θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη αν γινόταν με το σωστό τρόπο. Μας πληροφορεί ότι το 1/20 της νήσου καλλιεργείται και παράγονται σιτηρά και οπορικά πολύ καλής ποιότητος.
αν και υπάρχουν μεγάλα αποθέματα μετάλλων, όπως άργυρος, χαλκός, σίδερος, μολύβι, δεν υπάρχει εξόρυξη και παραθέτει δύο λόγους γι' αυτό. Ο πρώτος είναι ότι η ψηλή πύλη φοβάται ότι αν μαθευτεί ότι η νήσος έχει πλούσιο υπέδαφος, κάποια άλλη μεγάλη δύναμη θα υποκινήσει τους κατοίκους να επαναστατήσουν, οι δεκάτοικοι θεωρούν τα έξοδα των εξορύξεων θα υπερβούν τα έσοδα από τις πωλήσεις, οπότε δεν θα υπάρχει κέρδος. Για τους λόγους αυτούς δεν γίνεται και η εξόρυξη των πετρωμάτων, όπως είναι ο χαλαζίας και ο ασβέστης, όπως γράφει. Ο Κάρλεσον συνεχίζει συστηματοποιώντας και καταγράφοντας τα προϊόντα που παράγει η Κύπρος, την ποσότητα της παραγωγής και την ποιότητα της παραγωγής στις χώρες που εξάγονται και την αξία του προϊόντας. Για παράδειγμα, αναφέρεται στο μετάξι και γράφει ότι παράγονται περίπου 40.000 σοκάδες μετάξι ετησίως, ότι είναι πολύ καλής ποιότητος, ότι είναι χρώματος καφέ και κίτρινου και ότι πωλείται προς 6 πιάστρα η οκά. Το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται στο Λονδίνο και στη Μασσαλία και ένα μικρό μέρος στην Ολλανδία. Παρόμοια στοιχεία δίνει για το βαμβάκι, το μαλλί, το κρασί, το αλάτι, το ριζάρι, τις κολοκύθες. Οι εισαγωγές της νήσου είναι σε είδη, γράφει ότι είναι σε είδη ρουχισμού με ταξωτά ρούχα, σε σίδηρο, μόλυβδο, χαλκό, κασίτερο. Αλλά όλα αυτά τα λέει ότι είναι, οι εισαγωγές αυτές είναι σε πολύ μικρές ποσότητες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν για τα πλοία που φθάνουν στην Κύπρο είναι ότι έρχονται περίπου γύρω στα 120 πλοία έρχονται κάθε χρόνο, τα οποία είναι γαλλικά, αγγλικά, βενετσιάνικα, ολλανδικά, σουηδικά και μετά αυτά συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Μέση Ανατολή. Η αιτία στάθμευσής τους στην Κύπρο είναι ο ανεφοδιασμός, αλλά και η ανάγκη να πληροφορηθούν νέα από την Ευρώπη. Οι Σουηδοί περιηγητές επίσης γράφουν το σημαντικό ρόλο που παίζει η Κύπρος, γιατί λειτουργεί μια μορφή ταχυδρομείου εδώ στην Κύπρο. Αφήνουν επιστολές δηλαδή, οι οποίες επιστολές πηγαίνουν στα άλλα κράτη. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί δεν είναι πολλά τα μέρη αυτά που μπορούσε να στείλει κάποιος επιστολές τότε. Για τη Σουηδία, καταλήγει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον τον τρέχον χρόνο να αρχίσει εμπορικές συναλλαγές με την Κύπρο, διότι θα πρέπει να πληρώσει σε μετρητά για τις αγορές που θα κάνει, αφού η Κύπρος έχει πληρότητα αγαθών με τις εισαγωγές που κάνει από άλλα κράτη. Εδώ φαίνεται ότι υπερισχύει αυτή η πίστη του περιηγητή αυτού στο μερκαντιλισμό. Άλλωστε ήταν οικονομολόγος. Φαίνεται πρέπει να είχα βάλει θέμα ένα. Θέματα που περιγράφει, ναι. Συνεχίζει αναφερόμενο στα τελωνιακά τέλη και τα τέλη ελιμενισμού, η συγκέντρωση των οποίων εκμισθώνεται όπως γράφει. Πολύ ζέστη δεν κάνει εδώ. Εκτός αν ζεσταίνομαι μόνο εγώ. Λοιπόν, έχω υδρώσει τώρα. Και δεν ξέρω αν έχω υδρώσει επειδή μιλάω ή επειδή κάνει ζέστη. Λοιπόν, δεν το βγάζω γιατί έχω υδρώσει. Δεν κάνει το νερό τίποτα, θα υδρώσει πολύ πολύ ακόμα. Συγγνώμη για την διακοπή. Λοιπόν, συνεχίζει και λέει ότι τα έσοδα της νήσου εκμισθώνονται από την πύλη για 270.000 πιάστρα στους γενίτσαρους. Τη στρατιωτική δύναμη την ανεβάζει σε 2.000 υπείς, 28 μονάδες πεζικού και σε 1.000 γενίτσαρους. Η θρησκευτική ηγεσία του νησιού αποτελείται, όπως γράφει, από τον Αρχιεπίσκοπο που έχει την έδρα του στη Λευκοσία και τρεις επισκόπους που υπάρχουν στη Λάρνακα, την Κερίνια και την Πάφο. Για τον επίσκοπο της Λάρνακας, τον οποίο γνώρισε, δεν έχει να πει κάτι θετικό και αναφέρει ότι το νησί μπορεί να υπερηφανεύεται για το Σόλωνα, το Ζήνωνα, το Στοϊκό, τον Ασκληπιάδη, τον Απολώνιο, αλλά όχι για τον επίσκοπο. Πρέπει να πούμε ότι οι διαμαρτυρόμενοι δεν έβλεπαν θετικά ούτε την Καθολική ούτε την Ορθόδοξη Εκκλησία εκείνες τις εποχές. Σε όλοι, δηλαδή, μιλάω τώρα για τους Σουηδούς διαμαρτυρόμενους πάντα. Μετά από ένα μήνα παραμονή στην Κύπρο, οι δύο Σουηδοί έφυγαν και συνέχισαν το ταξίδι τους που συμπεριλάμβανε την Ιερουσαλήμ, την Αίγυπτο και την Έφεσο και τελικά έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο του 1734, όπου ανέλαβαν την πρώτη διπλωματική αποστολή της Σουηδίας, χρήστηκαν και οι δύο Σαρσέντα Φέγα στην πρεσβεία της και ήταν η πρώτη πρεσβεία που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, η οποία μετά αυτή η πρεσβεία είχε πολύ περισσότερο κόσμο και είχε και τους λεγόμενους πάστορες που έρχονται μετά και έρχονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και επισκέπτονται. Το κείμενο του Κάρλεσον εκδόθηκε το 1761,
Αλλά αυτός πέθανε το 1767, δηλαδή το 1767 πέθανε και το 1761 εκδόθηκε το ημερολόγιο, το κείμενό του στην πραγματικότητα, το οποίο έχει εκδοθεί σε ένα πολύ όμορφο τόμο. Υπάρχει στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Λούντ, όπου έχει και άλλα κείμενα μέσα. Στην τα βγάζανε αυτά συνέχεια μετά, κάθε χρόνο. Ο τόμος, μάλιστα, αυτός λέγεται τόμος, ο Σουηδικός Ερμής λέγεται το βιβλίο, 1760-1761. Είναι δύο έτη μαζί. Όσον αφορά τη γλώσσα του, τώρα είναι αρκετά στιφή γλώσσα, αρκετά περιορισμένη. Δεν έχει, δηλαδή δεν έχει μέσα ούτε χιούμορ, ούτε φαντασία, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ο βοτανολόγος Καν Βον Λινέ επηρέασε, φεύγω τώρα από εκεί, επηρέασε καταλυτικά τους Σουηδούς περιηγητές που ταξίδεψαν όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Το 1735 εκδόθηκε το βιβλίο του Λινέ που λέγεται «Συστέμα Νατούρα», όπου συστηματοποιεί στην πραγματικότητα το βασίλειο, το ζωικό βασίλειο, το φυτικό βασίλειο και το πέτρινο βασίλειο, το βασίλειο των λίθων, αυτά τα τρία βασίλεια. Κατά αυτόν τον τρόπο δείχνει και πώς θα συστηματοποιηθεί, πώς μπορεί να συστηματοποιηθεί και η επιστήμη. Και αποτελεί στην πραγματικότητα για πολλούς Ευρωπαίους της εποχής, γιατί τα κείμενα του Λινέου όλα ήταν στα λατινικά. Τα λατινικά ήταν και η γλώσσα της Σουηδίας στην εποχή εκείνη. Δηλαδή η γλώσσα που γράφαν τα βιβλία τους. Δεν υπάρχουν πολλά βιβλία στα σουηδικά, ελάχιστα βιβλία βγαίνουν. Και το 1759 αργότερα, αν και είναι κάτι αυτό, έβγαλε ένα βιβλίο. Βλέπετε εκεί το Κάρλος Λινέος, που λέγεται Instructio Peregrinatoris, που είναι Οδηγίες προς ταξιδιώτες. Αυτό τι είναι? Είναι ένα βιβλίο, υπήρχε κάτι που λεγόταν, μίλησα με την αποδημική λογοτεχνία, νομίζω ότι γίνεται, αλλά με διόρθωσε η αγαπητή Ήλια και μου είπε ότι αυτό λέγεται, καλύτερα να το λέμε, αποδημική μέθοδος, γραμματεία. Λοιπόν, είναι βιβλία που βγαίνουν ήδη από το 1600, από το 1650-1670 και το 18, μέχρι το 18ο αιώνα, και δείχνουν στον περιηγητή, στον ταξιδιώτη, όταν θα ταξιδέψει, καταρχήν πώς θα προετοιμαστεί πριν το ταξίδι αυτό, τι ρούχα πρέπει να έχει, τι γλώσσες πρέπει να έχει και τι πρέπει να σκεφτεί για να επιζήσει του ταξιδιού αυτού, και μετά είναι τι θα καταγράψει, δηλαδή γράφει μέσα ότι όταν πάμε, πρέπει να τι αξίζει να καταγράψει για να το μάθουν και οι άλλοι οι οποίοι θα συνεχίσουν. Λοιπόν, αυτό βέβαια εκδόθηκε πριν φύγει ο περιηγητής του Ταμιλίου, για τον οποίο θα μιλήσω τώρα, αλλά σε όλα τα μαθήματα, ο Κάρλος Λινέος, ο Καν Βον Λινέ, μιλούσε για τα ταξίδια αυτά και πώς πρέπει να συστηματοποιηθούν. Αυτό γινόταν πάντα. Λοιπόν, ένας από τους φοιτητές του Λινέου ήταν ο Φρέντρικ Χάσελκβιστ, ο οποίος είναι βοτανολόγος. Τελείωσε στην Ουψάλα το 1747 με μία διατριβή στη φυσική ιστορία για τη φαρμακευτική δύναμη των φυτών. Συνέχισε γράφοντας διάφορα εγχειρίδια και τελικά ζήτησε από τον Λινέο, γιατί ήταν φτωχός, να τον βοηθήσει να πάει στη Νότια Ευρώπη και να μαζέψει διάφορα φυτά ή ζωήφια οτιδήποτε. Γιατί αυτό ήταν και το όνειρό του από πριν. Λοιπόν, πραγματικά, ο ίδιος ο Λινέος μάζεψε χρήματα μαζί με διάφορους άλλους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Κάρλεσον. Και μετά από μερικά χρόνια έφυγε το 1749 με ένα από τα πλοία της Σουηδικής Λεβαντίνικης Εταιρείας. Κάποιος συνάδελφος προηγουμένως μίλησε για την Λεβαντίν Company από άλλα μέρη. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί υπήρχε αυτή η Σουηδική εταιρεία και έφυγε με ένα από αυτά τα καράβια. Οι Σουηδοί συνήθως φεύγανε από τη Στοχόλμη και πηγαίνανε στο Άμστερνταμ, και από το Άμστερνταμ μετά ή από την Αγγλία παίρνανε καράβι που τους πήγαινε στη Σμύρνη. Και από τη Σμύρνη μετά πηγαίνανε στις διάφορες περιοχές. Και έφτασε και αργότερα με γαλλικό καράβι, ταξίδεψε από τη Σιδώνα του Λιβάνου, αφού πήγε κάτω φυσικά, βασικά στην Ιερουσαλήμ πρώτα, και έκανε μια πολύ μεγάλη, έκανε μια απίστευτη συλλογή από φυτά και από ζωήφια, και έρχεται το 1751, 23 Μαρτίου του 1751, έφτασε στη Λάρνακα.
περιγράφει τη Λάρνακα ως ένα λιμάνι με προξενία Αγγλίας, Γαλλίας, Βενετίας, Νάπολης και Ραγκούσας. Έμεινε στην κατοικία του Ναπολιτάνου προξένου, ο οποίος τελούσε ταυτόχρονα και χρέη προξένου της Σουηδίας. Όταν έφτασε στην Κύπρο, ο Χάσελκβιστ ήταν ήδη άρρωστος, δεν είχε πολύ καλή υγεία. Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την καταπονημένη υγεία του δεν του επέτρεψε να κάνει περισσότερα από 2 ταξίδια, ενώ ο προηγούμενος τα έκανε τα ταξίδια του, ο Κάρλισον. Το ένα ταξίδι το έκανε στο Σταυροβούνι και το άλλο στην Αμόχωστο. Στις 9 Ιουνίου, μετά δηλαδή περίπου από 20 μέρες που είχε μείνει στη Λάρνακα, ένα απόγευμα με έναν οδηγό και έναν για τον δρόμο και τον υπηρέτη του, άρχισε το ταξίδι χωρίς όπως αναφέρει οπλισμένο συνοδό. Είχε ήδη μάθει από τους εντόπιους εκεί ότι δεν υπάρχει, από τους προξένους, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος να ταξιδέψει κανένας στην Κύπρο της εποχής. Κάτι το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, ας πούμε, ή στην Ήπειρο. Γι' αυτό είχαν πάντοτε και ένα γενίτσαρο αυτοί οι ταξιδιώτες Σουηδοί που βλέπουμε αργότερα και πηγαίνουν στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία ή στη Μακεδονία. Χρησιμοποίησαν μουλάρια που ήταν το συνηθιστέστερο μεταφορικό μέσο. Περιγράφει το υπέδαφος του βουνού που αποτελείται από ερυθρόχρωμο ασβεστόλιθο. Είδε επίσης μεγάλες ποσότητες χαλαζία σε κρυσταλλώδη μορφή να στράφτουν και περιγράφει μια ιστορία που του διηγήθηκαν, όπου κάποιος είχε δείξει τους κρυστάλλους αυτούς στο Σουλτάνο, λέγοντας ότι είναι διαμάντια. Ο Σουλτάνος έστειλε εργάτες στην Κύπρο για να συλλέξουν τα πετρώματα, γρήγορα όμως σταμάτησαν τις εργασίες γιατί ανακάλυψαν ότι ήταν απλώς χαλαζίας. Η αίσθηση του παρόντος στα κείμενα του περιηγητή αυτή γίνεται πολύ εμφανής όταν γράφει ότι φτάνοντας σε ένα χωριό αργά τη νύχτα και μην έχοντας χώρο να κοιμηθεί, ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο και απολάμβανε την έκλειψη της σελήνης που είχε εκείνο το βράδυ. Ένα άλλο παράδειγμα, όπου ο ρόλος του περιηγητή γίνεται πολύ εμφανής, είναι στην περιγραφή του δροσερού αέρα που νιώθει φτάνοντας στο ψηλότερο σημείο του βουνού, σε αντίθεση με τη ζέστη και την υγρασία από την οποία υπέφερε στη Λάρνακα. Όταν δε αντικρίζει και τη θάλασσα, αναρωτιέται γιατί οι πρόξενοι δεν έχουν κάνει καλοκαιρινές κατοικίες επάνω στο βουνό. Και απλώς βλέπει μορικούς μοναχούς, έχει ένα μοναστήρι γράφει εκεί και μόνο αυτοί απολαμβάνουν αυτό το θεσπέσιο κλίμα που υπάρχει. Για την Αμόχωστο ταξίδεψε μαζί με έναν άλλο Άγγλο έμπορο και έναν δραγουμάνο, ακολουθώντας την ακτογραμμή από τη θάλασσα. Περιγράφει επίσης εξοχικές κατοικίες, οι οποίες ήταν ετοιμόρροπες, ταξίδευαν όλη τη νύχτα και το πρωί φτάνοντας στην Αμόχωστο δεν τους άφησαν να μπουν μέσα γιατί ήταν κλειστές οι πύλες και του έκανε η εντύπωση που δεν μπορεί να μπει μέσα με ένα άλογο, ούτε με τα μουλάρια. Δηλαδή έπρεπε να μπουν μέσα πεζοί. Μόνο οι Τούρκοι, στους Τούρκους επιτρεπόταν να μπουν μέσα μετά, όπως γράφει εδώ το. Δηλαδή απαγορευόταν σε οποιοδήποτε χριστιανό Έλληνα ή Φράγκο να περάσουν έφυποι την πύλη. Στοχάζεται ότι η Αμόχωστος δεν έχει τη δύναμη που είχε πριν, βλέποντας τα σπίτια που είχαν χτίσει οι Βενετοί να καταραίουν. Επισκέφθηκε το διοικητή για να λάβει άδεια και αυτός είχε μόνο 300 στρατιώτες. Βρήκε ένα φτωχό Τούρκο διοικητή, όπως γράφει εδώ, χωρίς τίποτα άλλο. Τον είχαν παρατήσει. Ναι. Λοιπόν, επίσης λέει ότι η οχύριση της πόλης δεν είναι καλή, δεν έχει ανανεωθεί καθόλου. Και υπολογίζει ότι τα 200 κανόνια που υπήρχαν ακόμα δεν τα είχαν ξανακοιτάξει. Δηλαδή ήταν πλέον χαλασμένα και δεν ήταν σε λειτουργία. Επισκέφτηκε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας που είχε καταστραφεί από ένα σεισμό και όπως γράφει οι επισκευές που έγιναν δεν ήταν άξιες λόγου. Όλες οι εκκλησίες που είδε όπως γράφει ήταν κατεστραμμένες. Εδώ έχουμε το 1751, όπως σας είπα. Δηλαδή είναι ακριβώς 20 χρόνια μετά τον προηγούμενο περιηγητή. Στο δάπεδο της εκκλησίας μπορούσε να διακρίνει γραπτά στα λατινικά με παλαιούς γοτθικούς χαρακτήρες και κάποιες νεοελληνικές λέξεις. Απέναντι από την εκκλησία είδε τα ερείπια του παλατιού του Βενετού διοικητή και διέκρινε, όπως γράφει, κολόνες από πορφύρα και γρανίτη, καθώς και βενετικές απεικονίσεις λιονταριών στους τοίχους.
Θεωρεί ότι όλες οι βιενετικές κατοικίες έχουν καταστραφεί, είναι άχρηστες και νομίζει ότι η πόλη είναι, είναι πιο καταστραμμένη και από το Φρούριο ακόμα. Υπολογίζει τους κατοίκους 400 Τούρκους, οι οποίοι όπως γράφει έχουν στην κατοχή τους τα άθλια απομεινάρια μιας πόλης που κάποτε ήταν τόσο όμορφη και δοξασμένη. Από την Κύπρο ταξίδεψε για τη Σμύρνη, περνώντας και δίνοντας στοιχεία για τη Ρόδο και τη Χίο. Μαζί του είχε και μια μεγάλη συλλογή από φυτά και ζωήθεια που τα προόριζε για τη Σουηδία. Το 1752, μερικούς μήνες μετά, πέθανε από φυματίωση σε ηλικία 30 ετών στη Σμύρνη. Δηλαδή εκεί που έφτασε έμεινε κιόλας. Οι επιστολές του εκδόθηκαν στη Σουηδία το 1757. Εδώ έχω ένα κομματάκι, γιατί από όλους τους περιηγητές που έχω ψάξει, είναι ο μοναδικός περιηγητής ο οποίος βλέπει θετικά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ο μοναδικός δηλαδή που το έχω δει. Και εδώ γράφει για την Εκκλησία της Σμύρνης, πριν πάει στην Κύπρο. Και υποθέτω ότι όσο πιο κοντά είναι στην Εκκλησία κάποιος, δηλαδή αν είναι πάστορας, λουθυρανός πάστορας ή κάτι άλλο, ή θεολόγος, τόσο περισσότερο είναι κριτικός έναντι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επειδή αυτή είναι η διαμαρτυρόμενη. Και όσο πιο πολύ είναι απομακρυσμένος, όπως βλέπουμε εδώ δηλαδή, τόσο πιο κοντά είναι στην πραγματικότητα και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, τέλειωσα. Εδώ είναι το βιβλίο του που βγήκε στα αγγλικά, αμέσως τότε. Εδώ είναι Travels to the Levant και βγήκε μετά από μερικά χρόνια. Τελείωσα. Ωραία. Θα ευχαριστήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Βασίλη Σαμπατακάκη, για την τόσο ζωντανή ομιλία του. Είμαι βέβαιος ότι όλες αυτές οι αναφορές, οι χαριτωμένες στην άτακτη ζωή, στις απρεπείς θυσίες της Αφροδίτης, μας έχουν ξυπνήσει όλους. Και σας ευχαριστούμε θερμά, πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία.